Στο ελεγχόμενο περιβάλλον ενός εργαστηριακού στούντιο, επιχειρούμε να αναδείξουμε τις λεπτομέρειες εφαρμογής και ορθής χρήσης των προϊόντων που συνιστούν το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermoSeal της DuroStick. Δημιουργήσαμε μια κατασκευή από στοιχεία πορομπετών. Στη μία της πλευρά, δεξιά, θα αναδείξουμε τα στάδια, την τεχνική και τις λεπτομέρειες εφαρμογής του πιστοποιημένου κατά ETAG 004 συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης ThermoSeal της DuroStick. ThermoSeal, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης κτηρίων. Πρώτης κλάσης επιλογή. Εξασφαλίστε κορυφαία θερμομόνωση τυχοποιίας. Το σύστημα ThermoSeal της DuroStick έχει λάβει πιστοποίηση πρώτης κλάσης κατά ETAG 004. Κλάση 1. Προτείνεται για χρήση σε ζώνη εύκολα προσβάσιμη σε επίπεδο εδάφους που εκτίθεται σε συγκρούσεις με βαριά αντικείμενα. Εξαιρείται η ασυνήθιστα σκληρή χρήση. Ιδιαίτερα ανθεκτικό. Μάθε περισσότερα στο www.thermoseal.gr. Μπες και δες στο www.durostick.gr. Στη δεύτερη πλευρά, αριστερά, ακολουθώντας τα στάδια της εξωτερικής θερμομόνωσης, θα δείξουμε εφαρμογή με τελικό επίχρησμα το νέο σιλικονούχο παστόδι σοβά της DuroStick. Ο τεχνικός επιθεωρεί την κατασκευή. Με τη χρήση συσκευής λέιζερ, ελέγχει και αποτυπώνει στις επιφάνειες κάθετες και οριζόντιες αλφαδιές, έτσι ώστε να εκκινήσει τις εργασίες. Σε σχέση με το έδαφος, ελέγχεται με μέτρο η πιθανή υψομετρική διαφορά για να οριστεί η θέση του οδηγού εκκίνησης. Σημαδεύει τα σημεία στήριξης του οδηγού. Στη συνέχεια τρυπάει στα σημάδια. Τέλος, τοποθετεί τα ειδικά στερεωτικά.
Τυχόν αποκλίσεις στην επιπεδότητα ή την κατακορύφωση της επιφάνειας αντιμετωπίζονται με αποστάτες που χρησιμοποιούνται ειδικά για τους οδηγούς στήριξης ώστε να διορθώσουν και να εξασφαλίσουν το τελικό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια, δοσομετρεί 7,5 λίτρα καθαρό νερό για κάθε 25 κιλο σακί ινοπλισμένη κόλλας θερμομονωτικών πλακών Ultra Cold Thermo. Αναμειγνύει και αναδεύει με δράπανο σε χαμηλές τροφές έως ότου παρασκευάσει ένα ομοιογενές παστό δεσμίγμα χωρίς βόλους με καλή εργασιμότητα. Απλώνει την κόλλα στο σύνολο της επιφάνειας της διογκωμένης πολυστερίνης με οδοντοτή σπάτουλα. Η διογκωμένη πολυστερίνη που θα χρησιμοποιηθεί στην εφαρμογή είναι πιστοποιημένης ποιότητας, διαπνέουσα και αυτοσβενόμενη. Τοποθετεί την πλάκα της πολυστερίνης στα όρια που έχουν ήδη οριστεί και την πιέζει για να επιτύχει άριστη συγκόλληση με το υπόστρωμα. Ειδικά για την πρώτη στρώση, όπου απαραίτητο είναι να δημιουργηθεί στεγανή ζώνη που θα προφυλάξει την κατασκευή από την ανωδική υγρασία και τις κτυπογενείς βλάβες, η πολυστερίνη έχει ακόμη πιο ενισχυμένες προδιαγραφές. Ευθύνη του τεχνικού είναι η σωστή τοποθέτηση των πλακών της πολυστερίνης, έτσι ώστε να μην υπάρχουν μεταξύ τους κενά που θα δημιουργούσαν θερμογέφυρες. Στις γωνίες θα πρέπει οι πλάκες να διασταυρώνονται. Σε τακτά χρονικά διαστήματα επιβάλλεται ο έλεγχος της κατακορύφωσης των πλακών με αλφάδι. Για την ορθή κοπή των πλακών χρησιμοποιείται σειρματοκοπή. Απαραίτητο είναι η κάθε σειρά πλακών να διασταυρώνει τους αρμούς της με την αμέσως επόμενη σειρά. Η τοποθέτηση των πλακών περιμετρικά των ανοιγμάτων της επιφάνειας, όπως είναι οι πόρτες ή τα παράθυρα, πρέπει να ακολουθεί συγκεκριμένη μέθοδο. Οι πλάκες που θα εφαρμοστούν στα συγκεκριμένα σημεία κόβονται σε σχήμα γάμα, έτσι ώστε να μηδενιστεί ο κίνδυνος εμφάνισης διαγώνιων ρηγματώσεων. Στις εσωτερικές πλευρές των ανοιγμάτων, πρέκια, λαμπάδες, θα πρέπει η μόνωση να συνεχιστεί με συνέπεια. Το πάχος της πολυστερίνης που θα εφαρμοστεί στα συγκεκριμένα σημεία εξαρτάται από τη φύση και τις ιδιαιτερότητες της κατασκευής.
Η διάστρωση του συνόλου της επιφάνειας με διονγκωμένη πολυστερίνη έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία, χωρίς κανένα σημείο της να έχει μείνει ακάλυπτο. Στα σημεία σύμπτωσης των πλακών και επιλεκτικά στα κέντρα τους, με ειδική πλαστική φρέζα, ο τεχνικός δημιουργεί συνθήκες ομαλής εφαρμογής των βυσμάτων στερέωσης. Έξι βίσματα για κάθε τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας είναι ικανά να ασφαλίσουν το έργο από ακραία φυσικά φαινόμενα, όπως είναι οι θυελλώδεις άνεμοι, οι δονήσεις από σεισμούς και άλλα. Τα βίσματα τοποθετούνται στις τρύπες με προσοχή για να μην πληγωθεί η επιφάνεια. Το πιστοποιημένο στην κλάση 1 σύστημα ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων, Thermoseal της Durostik, επιτρέπει την επιλογή χρήσης διονγκωμένης, εξυλασμένης, αλλά και γραφιτούχας πολυστερίνης. Στο κενό μεταξύ του δαπέδου και του οδηγού εκκίνησης τοποθετείται εύκαμπτο στρογγυλό κορδόνι πολυεθυλενίου για την πλήρωση του αρμού. Το κορδόνι έχει αντικολλητικές ιδιότητες και εξασφαλίζει την κινητικότητα του σφραγιστικού που θα ακολουθήσει, ενώ παράλληλα ρυθμίζει το βάθος του αρμού. Εφαρμόστηκαν τα βίσματα στερέωσης των θερμομονωτικών πλακών. Ο τεχνικός με σπάτουλα σφραγίζει, χρησιμοποιώντας την ενοπλισμένη κόλλα Ultracol Thermo της Durostik. Η διαδικασία αυτή διασφαλίζει την ομαλή εφαρμογή της στο σύνολο της επιφάνειας. Η κόλλα θα χρησιμοποιηθεί και για τον εγκυβωτισμό γωνιόκρανων στις ακμές της κατασκευής. Απαραίτητη διαδικασία για την ασφάλεια των ευαίσθητων αυτών σημείων και το άψογο τελικό τους φινίρισμα. Και σε αυτό το στάδιο συνιστάται ο έλεγχος της κατακορύφωσης με τη βοήθεια του αλφαδιού. Η τοποθέτηση γωνιόκρανων στα ανοίγματα προϋποθέτει συγκεκριμένη τεχνική ως προς τις λεπτομέρειες της εφαρμογής τους. Ο τεχνικός μετράει και κόβει το πλαστικό στέλεχος του γωνιόκρανου στην ακριβή διάσταση της ακμής. Φροντίζει το δίχτυ να υπερβαίνει το μήκος του στελέχους κατά 10 εκατοστά του μέτρου εκατέρωθεν. Το διχοτομημένο δίχτυ στις δύο άκρες του γωνιόκρανου αγκαλιάζει τη γωνία του ανοίγματος, εγκυβωτίζεται και αλληλεπικαλύπτεται με την τοποθέτηση του επόμενου γωνιόκρανου.
Στα πρέκια χρησιμοποιούνται γωνιόκρανα με νεροσταλάκτη για την ομαλή απορροή των υδάτων και το άρτιο τελικό φινίρισμα των ανοιγμάτων. Στην περίπτωση χρήσης μαρμαροποδιών στο κάτω μέρος των παραθύρων, η χρήση γωνιοκράνων με νεροσταλάκτη δεν απαιτείται. Με το αλκαλίμαχο υαλόπλεγμα DS4160 της Duroste, ο τεχνικός ενισχύει τις γωνίες των ανοιγμάτων, τοποθετώντας και κυβωτίζοντας το διαγώνια. Μετράει και κόβει το υαλόπλεγμα, υπολογίζοντας το πλάτος του γύρω στα 30 εκατοστά και το μήκος του περί τα 50 εκατοστά του μέτρου. We'll be right back.
Στα πλαίσια ενίσχυσης της επιφάνειας και πριν εφαρμοστεί ο Σοβάς, ο τεχνικός θα την οπλίσει με αλκαλίμαχο ιαλόπλεγμα DS4160 της Duroste. Το ιαλόπλεγμα εγκυβωτίζεται με ευκολία στην ultra-cold thermo που έχει εφαρμοστεί στην επιφάνεια της διωγγωμένης πολυστερίνης. Για να επιτευχθεί η ισόπαχη στρώση και να αποφευθεί η δημιουργία σκαλοπατιών μεταξύ των στρώσεων της κόλλας στα σημεία αλληλοεπικάλυψης των ιαλοπλεγμάτων, αφαιρείται πάχος κόλλας. Ο εγκυβωτισμός του επόμενου ιαλοπλέγματος γίνεται ακολουθώντας την ίδια διαδικασία. Το φινίρισμα στην επιφάνεια της κόλλας γίνεται με σπάτουλα. Η ίδια διαδικασία εφαρμογής ακολουθείται και στο δεύτερο τοίχο. Η ευκολία, η πλαστικότητα και το ανεμπόδιστο άπλωμα της ultra-cold thermo είναι προσόντα της οφθαλμοφανή. Όταν η θερμομόνωση με το σύστημα ThermoSeal αφορά σε τυχοποιία που εφάπτεται στο έδαφος και μέχρι ορισμένο ύψος, η τυχοποιία δέχεται ισχυρά φορτία υγρασίας, τόσο από την αναδυόμενη από το έδαφος, όσο και από αυτή του περιβάλλοντος. Το γεγονός αυτό δημιουργεί απαίτηση για ιδιαίτερη φροντίδα σε αυτή την περιοχή της τυχοποιίας και για το λόγο αυτό χρησιμοποιήσαμε ήδη πολυστερίνη υψηλότερων αντοχών. Στη συγκεκριμένη ζώνη και προκειμένου να εξαλείψουμε κάθε κίνδυνο διείσδυσης νερού, ενισχύουμε αυτά τα μέρη της κατασκευής με περιμετρική ζώνη υψηλής στεγάνωσης που δημιουργούμε με τη χρήση του εξελιγμένου τσιμεντοειδού στεγανοτικού δύο συστατικών Hydrostop Water Tank της Duroste. 24 ώρες μετά την εφαρμογή της Ultra-Cold Thermo θα δημιουργηθεί ζώνη υψηλής στεγάνωσης περιμετρικά στην κατασκευή με Hydrostop Water Tank. Thank you.
ο τεχνικός αναμειγνύει τα δύο συστατικά του προϊόντος μεταξύ τους, προσθέτοντας την κονία μέσα στο γαλάκτωμα. Με δράπανο σε χαμηλές τροφές, ομογενοποιεί τα δύο συστατικά, έως το σημείο δημιουργίας συνεκτικού μείγματος χωρίς βόλους. ώρες αργότερα, για την εξισορρόπηση και ομοιογένεια της απορροφητικότητας της επιφάνειας στο σύνολό της, αλλά και την άψογη απόδοση της απόχρωσης συνολικά, χωρίς ματήσεις, κοιλίδες ή αποχρωματισμούς, θα εφαρμοστεί το ειδικό αστάρι για έγχρωμους οβάδες, Hydrostop Plaster Primer της Durostick. Σε 5 λίτρα καθαρό νερό, ο τεχνικός αναμειγνύει 5 λίτρα αστάριου και αφού αναδεύσει και ομογενοποιήσει το υγρό, το εφαρμόζει στην επιφάνεια με πινέλο και ρολό. Τρεις ώρες αργότερα και αφού το αστάρι έχει εμποτίσει την επιφάνεια και έχει στεγνώσει σε βάθος, προετοιμάζεται ο χρωματισμός του σοβά. Στο δοσομετρημένο νερό που προορίζεται για την παρασκευή του σοβά, αδειάζει μια συσκευασία 250 γραμμαρίων υδατοδιαλυτή χρωστική σε μορφή πούδρας DuroColor Powder P που θα αποδώσει την πάλα απόχρωση που έχει επιλεγεί από το χρωματολόγιο. Στη συνέχεια, αδειάζει ένα 25 κιλο σακί ελαστικού τσιμεντοειδού σοβά Hydrostop Plaster Elastic στο χρωματισμένο υγρό και αναδεύει με δράπανο σε χαμηλές τροφές έως ότου δημιουργηθεί το επιθυμητό μείγμα. Το αφήνει να οριμάσει για 5 λεπτά και επαναλαμβάνει την ανάδευση. Η διαδικασία αυτή επιτρέπει στο σοβά να είναι αφράτος και ευκολοδούλευτος. Με οδοντοτή σπάτουλα για να επιτύχει ισόπαχο και ομοιόμορφο άπλωμα, τον εφαρμόζει στο σύνολο της επιφάνειας. Η επανάληψη του χτενίσματος του σοβά στην επιφάνεια τον καθιστά ευκολοδούλευτο και αποτρέπει τον κίνδυνο εμφάνισης κρατήρων. Τέλος, επιπεδώνει τις χτενιές με την ίσια πλευρά της σπάτουλας. Μία ώρα αργότερα ελέγχει το στέγνωμα της επιφάνειας και αφού ο σοβάς έχει τραβήξει, με διαβροχή και το ειδικό τριβίδι λίασης σοβάδων δίνει το τελικό λίο φινίρισμα με απαλές κυκλικές κινήσεις. Η διαδικασία απαιτεί ελάχιστο ψέκασμα με καθαρό νερό. Σε αυτή τη φάση της εφαρμογής, τυχόν μικροατέλειες διορθώνονται με χαρακτηριστική ευκολία με το ίδιο το υλικό.
ο ελαστικός αδιάβροχος σοβάς τελικής τρώσης Hydrostop Plaster Elastic της DuroStick αποδίδει εξαιρετικά φινιρισμένες λίες επιφάνειες. Λόγω της ελαστικότητας αλλά και της υψηλής του υδαταποθητικότητας, είναι σε θέση να προστατέψει το σύστημα και να εξασφαλίσει τη μακροχρόνια αντοχή του. Έως τώρα, στις δύο πλευρές της κατασκευής, τα στάδια που ακολουθήθηκαν ως τη βασική επίχρηση είναι κοινά. Η διαφορά έγκυται στο τελικό επίχρησμα. Η επίχρηση της αριστερής επιφάνειας θα γίνει με το νέο σιλικονούχο αδιάβροχο σοβά σε μορφή πάστας Hydrostop Silicon Plaster της DuroStick. Για να υποδεχθεί η επιφάνεια ομαλά τον έγχρωμο παστόδι σοβά τελικής τρώσης, απαραίτητη είναι η χρήση του σιλικονούχου μικρομοριακού υδατοδιαλυτού ασταριού Hydrostop Silicon Primer της DuroStick. Με υψηλή διεισδυτικότητα θα δημιουργήσει άριστες συνθήκες πρόσφυσης για τον παστόδι σοβά που θα ακολουθήσει, ενώ θα προστατέψει το υπόστρωμα. Εφαρμόζεται με ρολό και πινέλο στο σύνολο της επιφάνειας. 3 ώρες αργότερα και αφού το αστάρι έχει στεγνώσει σε βάθος, ακολουθεί η εφαρμογή του παστόδου σοβά. Ο έτοιμος για χρήση σοβάς Hydrostop Silicon Plaster εφαρμόζεται εύκολα με τη χρήση ίσιας μεταλλικής ή και πλαστικής σπάτουλας. Οριζόντιες, κάθετες ή διαγώνιες μπορεί να διαφοροποιήσει την αισθητική απόδοση του αποτελέσματος στην όψη της επιφάνειας. Η τελική φάση των εργασιών περιλαμβάνει τις φραγίσεις των αρμών σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες καθώς και στα ανοίγματα. Ιδανικό προϊόν για αυτό το στάδιο των εργασιών είναι το DuroFlex PU, πολυουρεθανικό σφραγιστικό με μεγάλη ελαστικότητα και υψηλή αντοχή. Με τη βοήθεια του πολυχρηστικού πιστολιού DuroSeal 600, ο τεχνικός οπλίζει DuroFlex PU σε συσκευασία 600 ml. Η τελική μορφοποίηση της φράγησης επιτυγχάνεται με τη χρήση χαρτιού ή σφουγγαριού, εμποτισμένων με το βιοδιασπόμενο βιομηχανικό καθαριστικό BioClean της DuroStick. Τελικά, η επιφάνεια που δημιουργεί ο σιλικονούχος παστόδι σοβάς Hydrostop Silicon Plaster διαθέτει ελαστικότητα. Είναι αδιάβροχη, αυτοκαθαριζόμενη, προστατεύεται από την εμφάνιση ρηγματώσεων και έχει υψηλές τελικές αντοχές. Το άψογο τελικό του φινίρισμα δεν παρουσιάζει ματήσεις και αναδεικνύει το χρωματισμό του με σταθερότητα της απόχρωσης στο πέρασμα του χρόνου. Τεχνική υποστήριξη. Η DuroStick είναι κοντά σας για να σας προσφέρει τεχνική υποστήριξη σε όποιο στάδιο εργασιών και αν βρίσκεστε. Αρκεί ένα τηλεφώνημα ή το ηλεκτρονικό σας μήνυμα για να λύσετε κάθε κατασκευαστικό ή επισκευαστικό σας πρόβλημα.